Ασημίνα, για χαβαλέ μιλάει ο Στάθης. Γιώργο, ό,τι έχω πει μέχρι τώρα, το έχω πει με πάρα πολύ αγάπη στην ομάδα μου και πάντα προσπαθώ ό,τι κάνω να το κάνω για να είναι καλύτερα αυτή η ομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω αυτή την ομάδα για ομάδα μου. Όταν έληξε ο αγώνας και όταν τελείωσε το μάτς, είπα μία κουβέντα. Τα παιδιά δεν μου την ανεβέσανε κατευθείαν, έχει να κάνει με το ματσαρίσματο, Γιώργο. Όταν βλέπουμε ότι μια ομάδα, συγγνώμη κιόλας παιδιά, έχει καλύτερα αγόρια σήμερα από ό,τι κορίτσια. Που άλλες μέρες μπορεί τα κορίτσια να είναι καλύτερά σας και τα αγόρια χειρότερα. Και φέρνουν δύο νίκες κορίτσια από απέναντι. Και από εμάς φέρνουν πέντε. Κανονικά στα δεύτερα ματσαρίσματα πρέπει να βγουν μπροστά οι γυναίκες και να ματσάρουν. Δεν είναι ώρα ακόμα να το συζητήσουμε αυτό. Δεν είναι ώρα. Θέλω να. Ρε παιδιά, επειδή το έχω παρατηρήσει αυτό το πράγμα, λέω μία κουβέντα. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Ναι, αλλά το ανοίγεις. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Ασημίνα μου, ανοίγεις το θέμα. Ναι, αλλά και στην καλή βαξή τι μου είπατε προχθές. Εντάξει. Όπως μου είπατε και μετά τον αγώνα. Άμα δεν το δούμε τώρα που άμα νικάγαμε, σίγουρα δεν θα το βλέπαμε. Τώρα που χάνουμε πρέπει να το διορθώσουμε. Ωραία, εσύ είμαστε συμφωνεί όλοι να αναλάβει ασημένα τα ματσαρίσματα και να το δεν είπα να τα ματαλάβει. Ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Ας τρούμε να πάμε να φάμε τα παιδιά, να τελειώνουμε, να φύγω και να πάμε καλύτερα. Γιώργο, ευχαριστώ. Νίκο, μπήκατε λίγο χαλαρή σήμερα στον αγώνα. Αυτό που είδα είναι ότι επειδή έχουμε πάρει όλα τα προηγούμενα παιχνίδια εκτός από ένα, μπήκαμε λίγο χαλαρή, μετά ξυπνήσαμε όλοι. Έτσι, συγγνώμη, μπορεί να αισθάνθηκα εγώ έτσι, όλο το κλίμα ήταν χαβαλέ, χαλαρό και τέτοια. Αλλά δείξαμε ότι έχουμε ψυχή, φτάσαμε ένα τάκ στο να το γυρίσουμε. Εγώ είμαι ενθουσιασμένος με την ομάδα, συγχαρητήρια και στην αντίπαλη ομάδα. Να φάτε και να έχουμε όλη υγεία. Αυτό.